Καλησπέρα και από μένα. Τιμή μου που είμαι σήμερα εδώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή ως γυναίκα και ως μάνα η ίδια, τριών παιδιών, να συμμετέχω σε αυτό το τεράστιο αγώνα που γίνεται σήμερα, σε αυτή την επανάσταση του ανθρώπου εναντίον των εταιριών, που όπως ακούσατε αυτές είναι που μας διοικούν και εκεί έχει περάσει όλος ο πλούτος μας. Άρα είναι στο χέρι μας να τον πάρουμε πίσω. Όσον αφορά το κομμάτι των ακινήτων και το πώς έχει δομηθεί η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, πρώτα απ' όλα, αν ρωτήσω όλους εσάς, θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί ότι ζούμε στην πιο όμορφη χώρα και όπως τελικά αποδεικνύεται και στην πιο πλούσια χώρα. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια οι διαχειριστές μας κατάφεραν δολίως τελικά να την ξεπουλήσουν και να ξεπουλήσουν όλο τον πλούτο μας. Το κομμάτι των ακινήτων και ο τρόπος που έχει δομηθεί η χώρα μας έρχεται λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου βλήδαμε να γίνεται μια τεράστια εσωτερική μετανάστευση, διότι και τότε το κράτος δεν θέλησε να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναπτυχθούν στην επαρχία, εκεί που είχαν τα σπίτια τους, εκεί που ήταν οι οικογένειές τους, αλλά δίνοντας κίνητρα τότε σε εισαγωγικά και όχι μόνο, και εκτός εισαγωγικών, φτιάχνοντας βιομηχανίες, βιοτεχνίες μέσα στα αστικά κέντρα, στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα που βλέπουμε σήμερα, κατάφεραν να εγκλωβίσουν και να φέρουν το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού μέσα σε δύο περιοχές, όπου στην κυριολεξία ζούμε ο ένας πάνω στον άλλον και χωρίς να έχει υπάρξει ούτε για αυτά σωστό πολεοδομικό σχέδιο. Έχοντας κάνει την έρευνά μου για όλη τη χώρα, η οποία όλη η χώρα είναι σχεδόν άκτιστη, διαπίστωσα, και μπορείτε να το δείτε κι εσείς, ότι το σύνολο του πληθυσμού, ο περισσότερος πληθυσμός στην Ελλάδα, κατοικεί στο 3% της έκτασης της χώρας μας. Το 3% της επιφάνειας της χώρας μας κατοικείται περίπου από το μισό πληθυσμό μάλλον και το υπόλοιπο είναι διασκορπισμένο σε διάφορες περιοχές. Αυτό για ποιο λόγο έγινε? Δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν όπως σε άλλες χώρες που βλέπουμε στο εξωτερικό, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Ιταλία, που εκεί δεν μπορείς να μετακινήσεις μία πέτρα, να χτίσεις κάτι χωρίς να είσαι μέσα στον κανονισμό και δεν υπάρχουν ούτε τα παραθυράκια που έχουν αμπεθεί όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα, ούτε οι νόμοι, ο ένας νόμος πάνω στον άλλον, ούτε να βγάζουν ένα νόμο και από εκεί και πέρα να υπάρχουν χιλιάδες άρθρα που τον εναιρούν. Εκεί δεν γίνεται αυτό. Εδώ λοιπόν γιατί έχει γίνει? Δεν είμαστε Ευρώπη? Γιατί αυτό που συνέβη τελικά, η μεγαλύτερη μετανάστευση, έγινε από τη στιγμή που πήγαμε στην Ευρώπη. Από το 79-81, εκεί που έγινε η μεγάλη ανάπτυξη των αστικών κέντρων. Οι άνθρωποι λοιπόν που ζούμε σήμερα εγκλωβισμένοι, γιατί και πάρα πολλοί θα θέλαμε να φύγουμε και να πάμε να ζήσουμε σε ένα πιο ωραίο περιβάλλον, όπου τα παιδιά μας θα είναι μέσα στο πράσινο, μέσα στην εξοχή. Είμαστε τώρα εδώ, μέσα σε μια περιοχή στην Καλαμαριά, όπου η κεντρική της πλατεία έχει ελάχιστα δέντρα. Και όπου και να πας τριγύρω, αν δεν φύγεις εκτός πόλης, δεν μπορείς να αναπνεύσεις πράσινο. Το ίδιο γίνεται και στο κέντρο της πόλης. Το ίδιο γίνεται και σε άλλες περιοχές. Και τελικά τι απολαύσαμε από όλα αυτά? Γιατί είπαμε ότι αυτό συνέβη επειδή έγιναν βιομηχανίες, βιοτεχνίες και ο κόσμος για να μπορέσει να δουλέψει οι άνθρωποι και να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, ήρθαν να δουλέψουν σε αυτές τις βιομηχανίες. Πού είναι? Υπάρχει καμία από αυτές τις βιομηχανίες? Έχει βιομηχανία η Ελλάδα? Και μας μιλάνε σήμερα κάποιοι ότι θα υπάρξει ανάπτυξη και ότι έχουμε ανάπτυξη μάλλον. Πώς θα γίνει ανάπτυξη εάν δεν έχουμε βιομηχανία? Πώς θα γίνει ανάπτυξη αν δεν έχουμε δικιά μας βιοτεχνία? Κλείσανε τα πάντα με τους νόμους και με τους φόρους που επιβάλλανε, δεν έμεινε τίποτα. Και σήμερα οι άνθρωποι χρωστάμε οι περισσότεροι τα σπίτια μας σε τράπεζες,
Δυσκολευόμαστε και μας τα παίρνουν τα fans. Πώς θα έρθει αυτή η ανάπτυξη λοιπόν που διατείνονται καθημερινά όλοι όσοι μας κυβερνάνε και όλοι όσοι σήμερα ζητάνε την ψήφο από τα κόμματα για να πάνε στην Ευρωβουλή να κάνουν τι? Να κάνουν τα ίδια που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό τον λόγο βέβαια και ο κόσμος απέχει. Κάτι που πάλι το έκτισε η ίδια η πολιτική. Και πού ζούμε λοιπόν? Έχουμε δρόμους, έχουμε πεζοδρόμια. Όπου και να περάσουμε οι λακκούβες είναι περισσότερες από την άσφαλτο. Τα πεζοδρόμια μας είναι διαλυμένα. Τα παιδιά μας δεν μπορούν να περπατήσουν. Στις περισσότερες παιδικές χαρές γύρω-γύρω υπάρχουν κάγκελα. Τα σχολεία μας είναι διαλυμένα. Οι φόροι μας πού πηγαίνουνε? Γιατί πληρώνουμε φόρους για όλα αυτά. Πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας για τους δρόμους και πληρώνουμε και διόδια. Κάτι που είναι παράνομο να έχεις και τα δύο σε μια χώρα. Να πληρώνεις και τέλη και να πληρώνεις και διόδια. Και να πληρώνεις τέλη σύμφωνα με τα κυβικά, ενώ τα αυτοκίνητα έχουν, όλα έχουν τέσσερις ρόδες. Αυτός είναι παράλογος ο νόμος. Και δεν είναι μόνο αυτός ο παράλογος νόμος και φόρος που υπάρχει στην Ελλάδα. Χιλιάδες παράνομοι και παράλογοι φόροι. Ακούσατε πριν ότι όλο μας το ΦΠΑ, όλο το ΦΠΑ, από την αρχή που ιδρύθηκε, που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει νόμου, βάσει οδηγίας και νόμου που ψηφίστηκε, ότι το ΦΠΑ όλο πηγαίνει στην Ευρώπη. Τεράστια ποσά. Κάθε 4 χρόνια δίνουμε έναν ολόκληρο ΑΕΠ. Πού πάνε αυτά τα χρήματα? Και η Ελλάδα είναι σε αυτή την κατάσταση. Ποιος θα την αλλάξει? Πού πάνε οι δασμοί μας? Το 80-90% των δασμών πηγαίνει στην Ευρώπη. Τα αυτοκίνητα που έρχονται στην Ελλάδα, το 100% περίπου το πληρώνουμε σε φόρο. Γιατί είμαστε δεύτερης κατηγορίας πολίτες. Δεν υπάρχει ισότητα. Δεν είναι οι ίδιοι νόμοι για όλους τους πολίτες της Ευρώπης, εφόσον είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. Και φυσικά είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες, γιατί η Ευρώπη ανήκει σε μας. Η Ευρώπη είναι λέξη ελληνική και πρέπει να μένουμε και λίγο στις λέξεις. Γιατί όπως η Ευρώπη είναι ελληνική, έτσι και ο πολίτης παράγει πολιτισμό. Ο πολίτης παράγει πολιτική. Άρα αυτό που κάνουμε εμείς οι πολίτες πρέπει να είμαστε και να παράγουμε εμείς πολιτική. Γιατί αυτά που σας λέω, σίγουρα θέλετε να τα πείτε κι εσείς. Όλοι τα συζητάμε στις παρέες μας. Όλοι τα συζητάμε όταν πίνουμε καφέ. Πρέπει λοιπόν αυτό να το κάνουμε και ως πολίτες και η Ελλήνων Συνέλευσης δείχνει το βήμα σε όλους τους πολίτες. Να έρθουμε όλοι μαζί, να έρθουμε να ενωθούμε πραγματικά για να παράξουμε πολιτική για τον ίδιο τον άνθρωπο. Να κάνουμε χρήση εμείς του πλούτου μας. Γιατί εμείς γνωρίζουμε και πώς θέλουμε να φτιάξουμε την πατρίδα μας και τι θέλουμε να αφήσουμε για τα παιδιά μας την επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.